για ιστορική συμφωνία που βρίσκεται στα Σκαριά και η οποία αναμένεται να δώσει φιλή ζωή σε χιλιάδες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί συμφωνία με τους δανειστές για τη ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκούς όρους για τους δανειολήπτες, όπως προωθείται σε δύο νέους πτωχευτικούς κώδικες. Κάτι που θα συνδέεται στενά και με τη ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, επιχειρώντας ενιαία αντιμετώπιση των επιχειρηματικών οφειλών. Η συμφωνία που έχει γίνει με την Τρόικα είναι νομίζω σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει γίνει ήδη συμφωνία του Υπουργείου με τις τράπεζες και υπάρχουν κάποια τεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Αφορά τουλάχιστον 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πάρουν μια ανάσα, μια μεγάλη ανάσα, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις δράσεις τους. Στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικας, με την πρόταση από την ελληνική πλευρά να περιλαμβάνει τη ρύθμιση των δανείων με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δόσεις να είναι περισσότερες, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται. Με την Τρόικα αναφέρεται να δήλωσε στον Υπουργό ότι είναι πολύ θετική η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης με βάση το σχέδιο που έχουν στα χέρια τους. Επειδή όλα αυτά βρίσκονται σε μια διαπραγμάτευση, όπως το πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο έχει μια συνάρτηση με όλα αυτά, γίνεται μια διαδικασία να είναι μια διαδικασία εξωδικαστική σε κάποια επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις γρήγορες προς όφελος των επιχειρήσεων. Όπως παράλληλα, μετά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν τα θέματα που αφορούν τα στεγαστικά δάνεια. Ο επιχειρηματικός κόσμος βλέπει θετικά μια τέτοιου είδους εξέλιξη, καθώς όπως τονίζουν, θα βγάλει από τα διέξοδο πολλές επιχειρήσεις και θα αποτρέψει τα απανωτά λουκέτα που μπαίνουν σε αυτές. Αν μέσα από την όλη αυτή η τακτοποίηση των κόκκινων δανείων μπορούν να ανασάνουν κάποιες επιχειρήσεις και να ορθοποδήσουν έτσι και να συνεχίσουν να είναι σε αυτό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και εμείς σύμφωνοι. Πρέπει να ρυθμιστούν, να γίνει κάποια ρύθμιση για τους μικρομεσαίους, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το θέμα είναι τώρα τι σκοπό έχει η κυβέρνηση και τι μπορεί να κάνει σε σχέση με την Τρόικα. Για να δουλεύει και ο κόσμος. Άμα δεν έχει επιχειρήσεις, πού θα δουλεύουν τα παιδιά? Είμαστε στο γύρο του γκρεμού. Και οι επιχειρήσεις και ο κόσμος γενικά όλα. Να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές να αναστηλωθούν. Άμα απασχολούν και προσωπικό, είναι όντως σημαντικό για πολλούς ανθρώπους. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα φέρει και την τόνωση της απασχόλησης, τονίζουν οι οικονομικοί κύκλοι. Κάτι που επισημάνθηκε και στη σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες από το ΠΑΣΟΚ και έδωσε το παρόν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αλλά και ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Γκεγκέρογλου. Υπάρχει ανάγκη για την οικονομική ανάκαμψη, για ανάπτυξη, για δημιουργία πραγματικών θέσεων απασχόλησης μέσα από την ίδια την οικονομία. Γι' αυτό αυτά τα δύο θέματα πάνε μαζί.